Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Μοροδόπης Δύναμη Ψυχής ενημέρωνε τον κόσμο στην κεντρική πλατεία αλλά και ανέγραφε για τους δότες μυαλού των οστών, ενώ πραγματοποιήσει και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού με αφορμή την εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου. Εβδομάδα δημόσιας υγείας σήμερα και είμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Μοροδόπης Δύναμη Ψυχής για ενημέρωση και εγγραφή δοτών μυαλού των οστών. Αυτή τη δράση ο Σύλλογος την κάνει εδώ και 2,5 χρόνια. Έχουμε κάνει εγγραφή περίπου 650 δότες. Έχουν βρεθεί και 2 συμβατείς τώρα. Όποιος θέλει και να κάνει εγγραφή, δεν είναι απαραίτητο να έρχεται στις δράσεις της κεντρικής πλατείας. Μπορεί να έρχεται καθημερινά στο Σύλλογο, 9 με 1 όπου βρισκόμαστε, και να ενημερωθεί και να κάνει την εγγραφή του και να σκέφτεται ότι είναι κάτι που μπορεί να το κάνει εν ζωή. Δηλαδή είναι η μόνη δωρεά που σώζεις κάποιον εν ζωή. Κάποιος περιμένει εσένα για να σωθεί. Με λίγο σάλιο μπορείς να γίνεις συμβατός δότης και μετά η μεταμόσχευση είναι πάρα πολύ εύκολα. Πλέον μπορούν στο διαδίκτυο να μπουν όλοι, να ενημερωθούν πώς γίνεται, να μην φοβούνται. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και μπορούν να το κάνουν. Εμείς σαν Σύλλογος θα συνεχίσουμε τη δράση όσο μπορούμε, γιατί κάποιος περιμένει στον κόσμο να σωθεί από κάποιον άλλο συμπολίτη. Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα υγείας και στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας υγείας σήμερα συμμετέχουμε και κάνουμε και εμείς αυτή τη δράση. Θέλω να καλέσω τον κόσμο και την Κυριακή που έχουμε μία ομιλία με τους πνευμονολόγους της πόλης μας για ενεργετικό, παθητικό κάπνισμα, ηλεκτρονικό τσιγάρο και τρόποι διακοπής καπνίσματος που θα γίνει στο Ίδρυμα Παπανικολάου την Κυριακή 14 Απρίλη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, γίνεται για πρώτη φορά και περιμένουμε τον κόσμο να συμμετέχει.